Την αγάπη του για τη φωτογραφία μοιράστηκε μιλώντα τον Νέολο ο φωτογράφο Γιώργο Καζάζης, ο οποίο μάλιστα έγραψε ένα δοκίμιο στην περιοδική έκδοση Παράθυρο στην Τέχνη για το πώς η τέχνη τη φωτογραφία υποβαθμίζεται στι μέρε μα από τον κατακλυσμό φωτογραφιών στο διαδίκτυο από κινητά τηλέφωνα. Ε, μιλάμε για αυτό το βιβλίο. Είναι μια έκδοση του Φιλολογικού Ομίλου Ελλάδος από τις εκδόσεις Γράφημα στη Θεσσαλονίκη και στο... έχει μέσα δοκίμια για τις τέχνες, θέατρο και ηματογράφο, φωτογραφία και στο οποίο κλήθηκα να καταθέσω ένα δοκίμιο, την άποψή μου σχετικά με τη φωτογραφία πάντοτε, στην οποία έχω κάποια ειδίκευση. Η φωτογραφία ανακαλύφθηκε επίσημα το 1839. Είναι μια σχετικά νέα α, τέχνη, δεν έχει κλείσει ούτε δύο αιώνες. Στην αρχή ασχολιόντουσαν πάρα πολύ με αυτοί οι πλούσιοι, ως που ήλθε ο Κόντακ το 1888 και είπε «Εσείς πατάτε το κουμπί, εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα». Το δευτερόλεπτο, για το, 19... το 2023 μιλάμε, βγαίνουν 54.500 φωτογραφίες που αντιστοιχούν σε 143 δις το μήνα και 1,73 το χρόνο. Σήμερα, δηλαδή, υπάρχουν περίπου 12,5-3 εκατομμύρια φωτογραφίες υπολογισμένες από την πρώτη φωτογραφία που έβγαλε ο Νιέπς το 1826. Υπολογίζουμε ότι το 2030 θα υπάρχουν 28,6-3 εκατομμύρια φωτογραφίες. Πλάσεις, περίπου οι Περίπου οι διπλάσεις. Βέβαια, οι πιο πολλές από αυτές, οι οποίες είναι από smartphone κυρίως, Απικονίζουν, selfies διάφορα στιγμιότυπα, φαγητό κτλ. Δεν έχουν καμία σχέση με την καλλιτεχνική φωτογραφία, αλλά είναι φωτογραφίες οι οποίες υπάρχουν και καταγράφονται. Mm -hmm. Περιληπτικά είδα ότι όλη αυτή η διαδρομή που γίνεται από το κινητό μας ή τη μηχανή μας, στο σερβερ, την αποθήκευση, την μετάδοση και όλα αυτά, καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό ε, απαιτεί σημαντικά ποσά ενέργειας και συνεπώς η χρήση των social media συμβάλλει στην κλιματική κρίση. 145 λεπτά στο TikTok την ημέρα για ένα χρόνο αντιστοιχεί με μια διαδρομή ενός αυτοκίνητου 550 χιλιόμετρα και παράγει 140 κιλά άνθρακα. Mm -hmm. Αυτό από έναν χαρίστη του TikTok Φανταστείτε από τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν. Εσείς είστε πολλά χρόνια φωτογράφος, έχετε κάνει μία μια σπουδαία διαδρομή σε αυτό, πιστεύετε. Ε, όχι σπουδαία, δε, προσπαθώ να σα ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι. Πιστεύετε ότι όλο αυτό ο κατακλυσμός φωτογραφιών, βίντεο κάνει καλό τελικά ή κακό. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή στους φωτογραφικούς κύκλους, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Πιστεύω ότι αυτός ο κατακλυσμός είναι σαφώς εις βάρος της ποιότητας. Αλλά και έχει εξαφανίσει τα πρότυπα διαχρονικά των μεγάλων φωτογράφων ε, και αυτά έχουν αυληθεί πολύ, δηλαδή έχει, για μένα η ποιότητα έχει πέσει πάρα πολύ. Ε, αγνοείται η ιστορία της φωτογραφίας, ε, φωτογραφίες που θεωρούνται κλασικές και διαχρονικές και υπάρχουν στα μουσεία και τα λοιπά, δεν τις ξέρει ο κόσμος και όσοι ασχολούνται με τη φωτογραφία ε, και γι' αυτό μια συμβουλή μου όσο μπορώ να συμβουλέψω είναι ότι όσοι ασχολούνται καλό είναι να πηγαίνουν σε σχολές, όπου εκεί κατά βάση δίνεται μια και αποκτούν, δίνεται και αποκτούν μια σωστή υποδομή.